Καταρχήν, να σας καλησπέρισουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστώ, που ήρθατε να μας συμβείτε. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τη δικιά σας διατύπωση σχετικά με το τι είναι ο συνθέτης. Ε, ο συνθέτης, ε, μάλλον να κάνουμε τιμολογία της λέξης και να πούμε ότι ο συνθέτης συνθέτει ήχους σε πρώτη φάση, αλλά μέσα σε αυτό συνθέτει και τα σημεία των καιρών του. Συνθέτει το, το δικό του ψυχισμό, συνθέτει το ψυχισμό του 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 κόσμου. Προσπαθεί να φουγκραστεί το τι γίνεται στο, στην εποχή του και όλα αυτά προσπαθεί να τα εντάξει μέσα στη μουσική του. Η μουσική βέβαια είναι κάτι αφηρημένο, δεν έχει η, η καθαρή μουσική, εννοώ, όχι το τραγούδι, δεν έχει κάτι, κάποιο συγκεκριμένο νόημα και πολλές φορές το αφηρημένο αυτό νόημα δεν περνά εύκολα στο κοινό. Εάν δεν έχει τραγούδι, εάν δεν έχει εικόνα, γιατί είμαστε και στην εποχή της εικόνας, όπου το, το τραγούδι έχει έναν κύριο φορέα μηνύματος που είναι ο στίχος και η εικόνα είναι πιο εύληπτη πια στο, στον κοινό, ιδίως στα τελευταία δεκαετίες. Πολύ ωραία. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για την καλλιτεχνική ζωή την εποχή της μεταπολίτευσης. Ε, η καλλιτεχνική ζωή της ε, νομίζω συνέβησαν τα εξής. Υπήρχαν ε, ε, δυνάμεις οι οποίες ήταν εγκλωβισμένες μέσα στη δικτατορία, οι οποίες ε, εκ των πραγμάτων ε, ενώθηκαν και δημιούργησαν τάσεις και ρεύματα, τα οποία απελευθερώθηκαν με τη μεταπολίτευση, ε, διαχέοντας, διαχαιόμενα σε όλες τις μορφές του πολιτισμού και της τέχνης. Ε, αυτό βέβαια ήταν κάτι μεταχρονολογημένο, δηλαδή δεν ήταν της εποχής του, ήταν κάτι που ήδη υπήρχε από πριν, και απελευθερώθηκε εκείνη τη στιγμή. Αυτός δημιούργησε μια πλημμύρα ιδεών, οι οποίε δεν ήταν ακριβώς της εποχής, τους, της εποχής του και δημιουργήθηκε βασικά το πολιτικό τραγούδι, όλη αυτή η πολιτική κίνηση. Μαζί με το λαϊκό στοιχείο και, και τις νέες τεχνολογίες, το ίντερνετ και όλα αυτά, δημιουργήθηκε ένας, μια εκρηκτική ατμόσφαιρα ε, η οποία νομίζω αυτή τη στιγμή ε, δεν έχει κάποιο, κάποια πηξίδα, δεν έχει κάποιο, ε, κάποια ρότα και ε, νομίζω βρισκόμαστε σε μια εποχή ας το πούμε ε, με έναν όρο λίγο όχι πολύ δόκιμο με τα μοντέρνα όπου τα πάντα υπάρχουν, ε, αλλά πο, πολλές φορές αυτό το, η συνυπάρξη είναι και άλοθη για να κάνουμε τα πάντα χωρίς πραγματικά να έχουμε κάτι να πούμε σημαντικό. Θα θέλατε να μας πείτε ονομαστικά κάποιου συνθέτες της μεταπολίτευσης, οι οποίοι έδρασαν, όχι απαραίτητα να εκείνη την εποχή να βγήκανε. Ε, έδρασαν πολλοί συνθέτες και στο τραγούδι και, στο, ε, και στη λόγια μουσική, αν πούμε έτσι. Ε, πέρα το Χατζηδάκη και το θωράκι που ήταν οι βασικές μορφές που ήρθαν από, πριν από μεταπολίτευση βέβαια, υπήρχαν και συνθέτες ε, πολύ παλαιότεροι, ε, από αυτούς, ω αφάτη λόγια μουσική, όπω είναι ο Καλκότα, ο Ξενάκη και ο Χρήστου, οι οποίοι επίση, μερικοί από αυτού δεν μπάτησαν καθόλου τη μεταπολίτευση, αλλά εμφανίστηκε ε, το έργο του τότε, ανακαλύφθηκε συσταγωγικά το έργο του τότε και επηρέασαν ε, τη μουσική ε, των τελευταίων ετών. Επηρέασαν όχι τόσο πολύ ο αφάτη λόγια μουσική τους, ε, την καθημερινότητά μα, δηλαδή, τον, αλλά του συνθέτε του ίδιου επηρέασαν ε, ποια μουσικά ρεύματα ξεκίνησαν να έρχονται μέχρι τις μέρε μα. Ε, Έχουν περάσει όλα τα ρεύματα που είχαν στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, ναι. Ε, μπορώ να πω ότι ρεύματα στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπήρξαν. Υπήρξαν, δηλαδή, αυτόνομα ρεύματα δεν υπήρξαν. Πάντα ήταν κύματα που ήρθαν από την Ευρώπη και ιδίω με, τη, με την τεχνολογία, τη δισκογραφία, το ίντερνετ, έγινε μεγάλη εισαγωγή των ρευμάτων αυτών αλλά καθαρό ρεύματα στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπήρξαν, πέρα από τη δημοφιλή μουσική, την pop, όταν λέμε δημοφιλή μουσική εννοώ και τα λαϊκά, αλλά εννοώ και το rock και όλα αυτά, τη μουσική της εποχής δηλαδή, εκεί πέρα υπήρξαν ρεύματα, υπήρξαν, υπήρξαν το rock, το ελληνικό rock, και νομίζω τώρα ένα ρεύμα που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στα, στη νέα γενιά είναι το hip hop, αλλά ρεύματα να πούμε στην λόγια μουσική, αυτό που λέμε κλασική, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη ή τουλάχιστον η ιστορία θα τα, θα ανακαλύψει ίσω εκ των υστέρων. Η τραγουδοποίη πιστεύετε ότι βοήθησαν θετικά ή αρνητικά τη λόγια μουσική. Mm, εδώ είναι ένα μεγάλο, ένα μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι με μια λέξη, αν ήθελα να χαρακτηρίσω τη μεταπολίτευση, θα την έλεγα, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη λαϊκό ορατόριο. Το λαϊκό ορατόριο είναι ένα όρο ο οποίο ε, συμπυκνώνει και τη λαϊκή κουλτούρα, αλλά και τη μεγαλομανία πολλών από, από αυτό, από αυτούς τους λαϊκούς συνθέτες ή τραγουδοποιούς, οι οποίοι θέλησαν να αναδείξουν το έργο του και να το κάνουν συμφωνικό, να το να βαπτιστούν μέσα στην μια άλλη κλασική μουσική, ας το πούμε ίσως. Και η μεγαλομανία και το υπερφύαλο αυτό νομίζω ότι δεν βοήθησε την ελληνική μουσική. Έχασε το χαρακτήρα του τραγούδι, έγινε πολύ μεγάλων διαστάσεων, μεγάλων επιφανειών, έχασε τη δυναμική του, έχασε την επαφή του με τον κόσμο. Και εκεί πέρα δημιουργήθηκε ένα, ένα θέμα. Δηλαδή, χάσαμε τον, χάσαμε τον μπούσουλα λίγο πολύ. Όσο αφορά ποια είναι, τι είναι το καθένα, τα μπερδέψαμε όλα. Μπορούσε κάποιο λέει, να πάει στο Μέγαρο μουσική να δει μια, μια, μια ορχήστρα, μετά να πάει σε μια λαϊκή ταβέρνα και μετά να καταλήξει στο Σκυλάδικο. Ήταν όλα αυτά οκ. Okay. Ε, ακόμα και το Σκυλάδικο κάποια στιγμή όπου ξεκίνησε σαν ε, ε, πάμε ή η Ιντελεκτουέλ να πάει να δει κάτι διαφορετικό, μια άλλη κουλτούρα, έγινε cult, μετά, ε, μετά μέσω των μέσων έγινε must, μετά γιατί όχι και φτάσαμε στο, στο so what, ας πούμε γιατί όχι και, και αυτό. Όλα είναι μέσα στη διασκέδαση. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα, ένα θέμα όσο αφορά την ιδεολογία και την κατεύθυνση και το κριτήριό μας, το εισιτήριό μας, έχει λίγο χαθεί. Και βάζοντας μαζί και το... Ε, Όλο το style, αυτό το lifestyle που προωθήθηκε από τη ιδιωτική τηλεόραση, χάσαμε εντελώ τα, τα πάντα. Πολύ όμορφα. Ε, όσον αφορά την τεχνολογία, η οποία τα τελευταία χρόνια, βασικά από τη και μα, άρχισε να μπαίνει πολύ η ζωή μα, τι πτυχέ είχε θετικέ ή αρνητικέ, τόσο στην παραγωγή όσο και στη σύνθεση. Ε, νομίζω ότι η τεχνολογία ήταν από τα λίγα πράγματα που βοήθησε πάρα πολύ τη μουσική, με την έννοια ότι, όσο λόγια τουλάχιστον. Ε, πολλοί συνθέτες δεν είχαν τη δυνατότητα να, να εκτελεστούν τα το έργα τους. Ε, η τεχνολογία τους βοήθησε να πραγματοποιήσουν, έστω και με πρόχειρους τρόπους, να, να πραγματοποιήσουν το ακουστικό αποτέλεσμα. Αυτό τους βοήθησε πάρα πολύ να γίνουν καλύτεροι, να, να, υπάρχουν έργα τα οποία δεν εκτελέστηκαν ποτέ, αλλά υπάρχουν σε ήχο, να βγουν στο ίντερνετ, να βγουν στο YouTube, να βγουν σε μέσα τέτοια και τουλάχιστον να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. Ε, από την άλλη τεχνολογία ε, Πολλέ φορέ δυσκόλεψε του ίδιου συνθέτε γιατί η ευκολία των μέσων και η ευκολία των, των προγραμμάτων πολλέ φορέ μα έδωσε πλασματική εικόνα όσον αφορά το πώ ένα ήχο ακούεται στην ορχήστρα ή στην ενορχήστραση και όλα αυτά. Γιατί η πράξη είναι εντελώ διαφορετική από, το, από τα μύδια μα ή τα σύνθια μα ή τα προγράμματα μα. Mm. Ε, πάμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. θέμα που λέγεται η μουσική εκπαίδευση στην ενορχηστραση και ολα αυτα γιατι η πραξη ειναι εντελω διαφορετικη απο τα μυτη μα η τα συνθια μα η τα προγραμματα μα παμε σε ενα πολυ ιδιαιτερο θεμα που λεγεται η μουσικη εκπαιδευση στην ελλαδα η μουσική εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θεωρώ το πληγεί στον πολιτισμό και ιδίω στην μουσική. Ε, υπάρχουν πολλοί φορεί οι οποίοι πραγματοποιούν αυτό το έργο. Υπάρχουν τα μουσικά γυμνάσια, σχολεία, ηλικία. Υπάρχουν τα οδεία, υπάρχουν τα πανεπιστήμια. Ε, υπάρχει η ακαδημία η οποία ουσιαστικά δεν, δεν έγινε ποτέ. Το πρόβλημα με αυτού του φορεί είναι ότι ο καθένα για λογαριασμό του προσπάθησε να θεωρήσει τον εαυτό του αρμόδιο στο να τεκμηριώσει τι μουσικέ σπουδέ. Και πάντα υπήρξε ε, ένας πόλεμος ποιος είναι αυτός που δίνει τι, ποιος δίνει το πτυχίο, ποιος δίνει την τεκμηρίωση, ποιος δίνει την αναγνώριση. Ε, μεταξύ όλων αυτών τρέχουν τα παιδιά από, τη μια, από, το ένα, από το ένα φορέα στο άλλο, από το οδείο στο γυμνάσιο. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν μουσική στο γυμνάσιο αλλά πάνε και σε οδείο. Υπάρχουν παιδιά που φοιτούν στη μουσικολογία αλλά πάνε και οδείο γιατί δεν μπορεί να καλυφθούν. Οπότε... Ε, τα παιδιά είναι αυτοί και οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που ε, έχουν το πρόβλημα. Εγώ, α πούμε, διαθέτω ένα πτυχίο σύνδεση το οποίο για να το αποκτήσει κάποιο θέλει τουλάχιστον 10 έτη σπουδών και αυτό δεν αναγνωρίζεται από το κράτο. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να γίνω καθηγητή στο, στο πανεπιστήμιο. Θα μπορώ, αν ήμουν καθηγητή, αν είχα πάρει ένα πτυχίο από ένα άλλο πανεπιστήμιο, από μια άλλη σχολή, από τα οικονομικά, α πούμε, στα οποία έχω και πτυχίο, μπορώ να διδάξω. Αλλά δεν μπορώ να διδάξω όσο έχουν το τυχείο τη σύνθεση. Η Μουσική Ακαδημία θα ήταν πραγματικά κάτι που θα βοηθούσε τους πολύ υψηλά, υψηλά καλλιτεχνικά εννοώ ταλαντούχους συνθέτες, να, ε, συγγνώμη, να προωθηθούν και να κάνουν σπουδές υψηλού επίπεδου, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τις κάνουν και να αναγκάζουν να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, οι πάρα πολύ καλοί μουσικοί μας, οι πάρα πολύ καλοί συνθέτες, λίγο πολύ, 90% περίπου, αν δεν κάνουν λάθος, έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό. Είναι ακριβέ οι μουσικέ σπουδέ. Εξετάτε. Ε, τα οδεία πια δεν νομίζω ότι είναι τόσο ακριβά, με την έννοια ότι υπάρχουν και τα δημοτικά οδεία που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Τώρα, από και πέρα, αν πα σε κάποιον δάσκαλο, ο οποίο θέλει να σου δώσει κάτι ειδικό, σύνθεση ή κάποιον εκτελεστή, ε, τα πράγματα εκεί δεν έχουν όρια, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια στάθερη τιμή. Ας πούμε. Ε, θέλετε να μα μιλήσετε λιγάκι για τι ελληνικέ ορχήστρε και τον ρόλο του. Οι ελληνικέ ορχήστρε, αν τι απαριθμίσουμε εννοώντα τι μεγάλε φαντάζομαι συμφωνικέ ορχήστρε, αν πούμε ότι είναι οι δύο οι κρατικέ Αθήνα- Θεσσαλονίκη, είναι οι δύο ορχήστρε που έχει η ΕΡΤ, η Δημοτική Ορχήστρα των Αθηναίων, Αθηνών, η Καμεράτα και η Ορχήστρα των Χρωμάτων. Ε, Αυτέ οι ορχήστρε, παρόλο που θεωρητικά ε, και γράφονται, γράφονται πολλέ φορέ ότι είναι πάρα πολλέ για την Ελλάδα, είναι πολύ λίγε ε, και ε, προσφέρουν εξαιρετικό έργο. Το πρόβλημά του όμω είναι. Επειδή ασχολούμαι και με το art management, να το πούμε, είναι η ταυτότητά του. Όλοι, επειδή ο χώρο είναι μικρό και οι δυνατότητε λίγε, όλοι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Να, να πραγματοποιήσουν το ίδιο ρεπερτόριο, ε, να προωθηθούν στου ίδιου χώρου. Δυστυχώ, θα έπρεπε να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι μεταξύ αυτών των ορχηστρών και να διαμοιραστούν ρόλοι. Όσο και αυτό να φαίνεται λίγο έτσι σκληρό, αλλά πρέπει κάθε ορχήστρα να έχει ένα ρεπερτόριο, ένα σκοπό. Στο, στο, εξωτερικό το λέμε mission αυτό, μια αποστολή την οποία πρέπει να εκπληρώσουν σε συνδυασμό με τους υπολείπους, σε συνδυασμό με την πρόθεση της ελληνικής μουσικής και, το, και του ελληνικού, έργου. Θα σα ρωτήσω για κάποιε φυσιογνωμίε, οι οποίε αν θέλετε απαντάτε, να μου κάνετε ένα πολύ μικρό σχόλιο. Αν θέλετε, μπορείτε να μου απαντήσετε. Όσον αφορά το Μίκη Θοδωράκη. Ο Μίκης Θοδωράκη είναι ένα ογκόλυθο όσο αφορά την, το συνθετικό του έργο και κυρίω όσο αφορά το τραγούδι. Ε, νομίζω έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες, εξαιρετικές μουσικές. Ε, λίγο διαφωνώ στο ότι αποφάσισε κάποια στιγμή να γίνει συμφωνικός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί να είναι μια προσωπική του επιλογή, μια προσωπική του ανάγκη, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που είναι πέρα από τον ίδιο, δεν νομίζω του ταιριάζει. Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι νομίζω η μοναδική προσωπικότητα η οποία έχει επηρεάσει τόσο δυνατά την τη σύγχρονη μουσική από όλου όσου θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σήμερα. πέρα από το έργο του, που παρόλο που είναι τραγουδοποιό, πέρα από το έργο του αλλά και την προσωπικότητά του και τον βίο του, έχει επηρεάσει βαθιά και του μουσικού, αλλά έχει περάσει και στον κόσμο. Δηλαδή έχει έρισμα στο, στο πλατή κοινό. Και όσο αφορά του συνθέτε και του μουσικού. Μέσα από τα τραγούδια του έχει περάσει ιδέες, μορφές, φόρμες κλπ, τα οποία μας έχουν επηρεάσει πολύ. Θόδωρο Αντωνίου. Ο Θόδωρο Αντωνίου είναι δάσκαλό μου. Ε, μπορώ να περηφανευτώ ότι είμαι ένα από του μοναδικ... λίγου μαθητέ του που δεν ε, ακολούθησαν τον τρόπο του. Και αυτό το χρησιμοποιεί πολλέ φορέ σαν σημείο αναφορά. Δεν έγραψα καθόλου όπω γράφει εκείνο, αλλά ένα δάσκαλο, αυτό είναι ο ρόλο του, να εκμεύει το καλύτερα που έχει να δώσει κάθε μαθητή του και να τον οθήσει στον στο δικό του δρόμο. Αν είχαμε όλου του δασκάλου να προωθούν τον εαυτό του, τότε δεν έχουμε δασκάλου, έχουμε κάτι άλλο που μάλλον δεν μα ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Ε, Χρήσο Λαμπράκης Ο Χρήσο Λαβράκη ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Η ιστορία, βέβαια, θα κρίνει το έργο του και το βίο του. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το έργο του που ουσιαστικά αφορά το Μέγαρο. Το Μέγαρο από μόνο του, είτε το ήθελε είτε όχι, έφερε μια καινούργια κατάσταση στην Ελλάδα, νομίζω ένα. Μια η δεύτερη φυσιογνωμία στην Ελλάδα, νομίζω είναι το Μέγαρο, στη μεταπολίτευση. Έφερε δηλαδή μια τεχνογνωσία, έφερε ένα καινούριο στάτους στα μουσικά πράγματα και στην τέχνη και ήταν ένας από του οργανισμούς που κατάφερε να κάνει παραγωγή. Δηλαδή, ενώ όλοι οι άλλοι οργανισμοί όπως το Φεστιβάλ Αθηνών ήταν ένα βένιο, ένας φιλοξενητής, ας το πούμε, εκδηλώσεων, ή ξέρω εγώ η ελληνική σκηνή η λυρικη σκηνη πραγματοποιήσε κάποιες πραγματοποιησε κάποιε αλλά έργων ήδη γνωστών οπερών, το Μέγαρο κατάφερε με, το, με την έναρξή του να παράγει νέα ελληνικά έργα, να φέρνει καλλιτέχνε στο οποίο δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε, σε με, με, άλλο τρόπο και να φέρνει μια καινούργια κατάσταση. Είτε αυτή αφορούσε εργασιακέ συνθήκε, είτε αμοιβέ, είτε τεχνογνωσία ενώ στην παραγωγή από μηχανήματα, από σκηνέ, τα πάντα. Αυτό βέβαια πολλέ φορέ. Ε, ε, έγινε ας το πούμε κολυμπήθα για μερικούς ε, ιδίως ιδίω τραγουδοποιούς οι οποίοι θεώρησαν ότι μόνο αν περάσουμε από εκεί πέρα θα, θα, θα φτάσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο και είχαμε πολύ αστείες περιπτώσεις όπου τραγουδοποιοί, ακόμα και ροκ είτε λαϊκοί είτε ροκ ε, συνθέτες να πρέπει να παίξουν τα όρια τους με, με, ορχήστρα για να... Με, με όπως σας είπα και για να μπορέσουν να αναδειχθούν σε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που ήταν. Αλλά παρόλα αυτά, το Μέγαρο και ακόμα εξακολουθεί, παρόλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουν λόγω οικονομική κρίση, ήταν νομίζω ένα πυρηνικός αντιδραστήρα που βοήθησε πάρα πολύ και χωρί να το καταλάβει το ίδιο, την μουσική κατάσταση στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Ε, θα θέλατε να μα μιλήσετε λίγο για τον Γιάννη Ξενάκη. Ο Γιάννη Ξενάκης, αυτή τη στιγμή, αν ανοίξετε ένα, ένα λεξικό. Μια Ημιάγκυκλοπαίδια, ή ρωτήστε κάποιον στο εξωτερικό που ασχολείται με τη σύγχρονη μουσική, τον θεωρούν μέσα από του σημαντικότερου συνθέτε τη σύγχρονη μουσική. Στην Ελλάδα ε, δεν υπάρχει οξύναγκη. Με την έννοια ότι ο κόσμο δεν τον ξέρει. Ξέρει έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με παράξενου ήχου, με θόρυβο, με μαθηματικά, με φυσική, αλλά ο... δεν το γνωρίζει. Δεν γνωρίζει το έργο του. Παρόλο που έχει πεθάνει τόσα χρόνια, παρόλο που στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ γνωστό, δεν το γνωρίζει. Βέβαια οι συνθέτε το γνωρίζουμε και πολλές από τις ιδέες του περνάνε σιγά σιγά μέσα στη, στη μουσική μας ε, αλλά νομίζω θα περάσουν ακόμα πολλά χρόνια μέχρι να, να πούμε ότι είναι ένας καθιερωμένος συνθέτης στη, στη, στη συνείδησή μας αυτό που λέμε το mass culture, δηλαδή αυτό που αρέσει σε όλους μας ας πούμε. Αυτή τη στιγμή η, το, το γούστο, το, το μουσικό γούστο του κοινού Μέσω ανθρώπου, βρίσκεται τουλάχιστον 200 χρόνια πριν. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να πούμε ότι μπαίνει στην κουλτούρα μα, μπαίνει στην καθημερινότητά μα μια μουσική σαν το ξανακεί. Θα θέλετε να μα μιλήσετε για τι κυβερνήσει και τα κόμματα όσον αφορά το ρόλο του στι τέχνε, και συγκεκριμένα στη μουσική, μια και μιλάμε για τη μουσική. Τα κόμματα και οι κυβερνήσει πάντα ε, χρησιμοποίησαν την τέχνη, μάλλον προσέγγισαν την τέχνη επιδερμικά. Ε, σε πρώτη φάση για ψηφοδρικού. Ε, Λόγους. Στη δεύτερη φάση, μόνο για τουριστικού, γιατί νομίζω ο τουρισμό με τον πολιτισμό εκεί πέρα λίγο μπερδεύτηκε το πράγμα. Ο τουρισμό αξιοποίησε πιο πολύ τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ή ό,τι παλιότερο υπήρχε, παρά προώθησε τη νέα μου, μουσική ή τη νέα τέχνη. Υπήρχε πάντα ο φόβο του το, το καινούριο δεν θα αρέσει στου ξένου. Έχουμε πάντα αυτή τη, τη μανία να λέμε αν αυτό αρέσει και αν αυτό είναι ευχαριστή στου άλλου. Ποτέ δεν δήκαμε δυναμικά στο εξωτερικό να πούμε ότι έχουμε κάτι καινούριο και το προωθούμε. Ε, οπότε... Αλλά οι ίδιες κυβερνήσεις, πολλές φορές και αυτό είναι το αστείο, φω, ε, φωτογραφίζονταν ή άστραφταν πολλά φλάσκια όταν ερχόταν κάποιο Έλληνας ο οποίος διέπρεψε το εξωτερικό και έχοντας την εξ, καλή μαρτυρία των, των, των φορέων του εξωτερικού, των βραβείων από το εξωτερικό, πάντα το, το θεοποιούσαμε. Αλλά ποτέ δεν ξεκίνησε κάτι από εδώ με πρωτοβουλία του κυβερνήσεων να, να, προς τα έξω. Πάντα εκ των υστέρων ερχόντουσαν να αγκαλιάσουν οποιαδήποτε προσπάθεια η οποία μπορεί στο μέλλον να έφερνε κάτι. Πολύ όμορφα. Μπορείτε να μα μιλήσετε λίγο για του συνθέτε, για του συνθέτε, τι προσφέρουν, αν έχουν κάνει κάποια λάθη και έχουν ας σούμε, αποστασιοποιήσει τον κόσμο από το έργο του. Είναι δύσκολη αυτή η απάντηση με την έννοια ότι ο συνθέτη έχει να αντιπαλέψει δύο πράγματα. Έχει να αντιπαλέψει το μικρό κοσμό του, δηλαδή το ιστορικό του περιβάλλον και του γύρω του ανθρώπου, και πρέπει να, να εκφράσει τον εαυτό του, το ιστορικό του, γίγνεσθε αυτό το που μα το πούμε έτσι ωραία. Αλλά συγχρόνω έχει να, να ζει και, στο, και στην καθημερινότητά του, και πολλέ φορέ είναι υποχρεωμένο να εκφράσει και αυτά τα πράγματα. Ε, εκεί πέρα υπάρχει μια πάλι. Ο καθένα την αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άλλο απομονώνεται. Λέει, γράφω αυτό που πιστεύω, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μου. Ο άλλο λέει, γράφω για του γύρω μου, γράφω για του ανθρώπου γύρω μου, γράφω για την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και τα πρόβληματά τους ε, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ ο καθένας είναι μια ε, μια νησίδα στον πολιτισμό ε, μπορεί να προσφέρει ε, κάτι σημαντικό αλλά δυστυχώς δεν είμαστε όλοι μαζί δεν συνενόμαστε πολλές φορές δεν ε, ενωνόμαστε υπάρχουν αντιπαλότητες υπάρχουν ε, ε, δεν θέλω να πω ζήλες, αλλά πολλοί νομίζουν ότι ο κόσμος ή το, η πολιτεία τους χρωστάει ενώ, ε, μάλλον χρωστάμε σαν εαυτό όμω, ο καθένα πρέπει να δράει μόνο του και μαζί με τη, με τη βοήθεια των υπολείπων. Δυστυχώ δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασιών στην Ελλάδα. Έτσι και αλλιώς. Σχετικά με την Ένωση Ελλήνων Μουσουλών. Η Ένωση Ελλήνων Μουσουλών είναι ο μοναδικό φορέας στη μουσική που έχει τέτοια δραστηριότητα από το, το 1930, 1931, αν δεν κάνω λάθο. Ε, στο οποίο έχουν συμμετάσχει και στα διοικητικά συμβούλια και, στα, και σαν μέλη όλοι οι συνθέτε τη λόγια μουσική που έχουν υπάρξει. Ε, είναι ένας φορέας ο οποίος ε, καταφέρνει και παράγει κάθε χρόνο τεράστιο όγκο νέων έργων. Ε, πολλές φορές έχει κατηγορηθεί γιατί δεν κάνει ε, επιλογή. Αυτό είναι μια επιλογή που την κάναμε και εμείς, ενώ απόφαση, που, και εγώ είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανάδελφης Υπουργών. Η απόφαση είναι ότι πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους και μέσα από εκεί, μέσα από τα 100 έργα, μέσα από τα 1000 έργα, μπορεί να βρεθούν 2, 3, πολύ μεγάλου, μεγάλου επίπεδου συνθέτε, του οποίου αξίζει τον κόπο να του αξιοποιήσουμε. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρίε σε όλο τον κόσμο, όσο και αν δεν το πιστεύουμε, όσο και αν μπορεί να μην δείχνει ότι μπορεί να, στο μέλλον να έχουν κάτι σπουδαίο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δώσουμε ευκαιρίε σε όλου και μέσα από εκεί θα βγει κάτι καλό. Και φτάνουμε στην εποχή τη λεγόμενη κρίση. Πώ είναι τα πράγματα στην ελληνική μουσική πραγματικότητα σήμερα, η κρίση νομίζω, εάν ξεπεράσουμε το πρόβλημα της, της βιωσιμότητα, όχι του χρέους, αλλά της καθημερινότητας μας δηλαδή, όσο αφορά το, το, να μπορέσουμε να, εξασφαλίσουμε το καθημερινό μας φαγητό, εάν το ξεπεράσουμε αυτό και το βγάλουμε απ' έξω, νομίζω η κρίση είναι μια μοναδική ευκαιρία. Εγώ πιστεύω ότι πάντα η κρίση, οι κρίσεις γενικώ είναι ευκαιρίες να αναδειχθούν καινούριε δυνάμεις, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες σε πρώτη φάση, αλλά και πολλές φορές βολεμένες σε υπάρχουσες καταστάσει, Οπότε η κρίση είναι σαν τη βροχή που βγάζει τα σαλικάρια από το καβούκι και του και τους βγάζει στην επιφάνεια. Θα δούμε εξαιρετικά πράγματα και εδώ πέρα πιστεύουμε στου νέου και δεν εννοώ σε μένα που είμαι κάποια ηλικία, αλλά εννοώ με τα πολύ μικρά παιδιά, του πολύ νέου, οι οποίοι θα πάρουν τα πράγματα στο χέρι τους, στα χέρια του, ελπίζω, αν δεν έχουν ενδιασμού, πρέπει να έχουν θάρρο δηλαδή, να πάρουν τα πράγματα στο χέρι του και να αναδείξουν καινούριε δυνάμει σε οποιαδήποτε μορφή τέχνη. Και νομίζω έννοιε όπω εθελοντισμό, το non-profit, μικροδοσκοπικό και τέτοιου είδους πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες θα είναι κάτι που θα τους συζητήσουμε πολύ στο μέλλον. Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο συνθέτη? Ε, θα συμβούλευα τους, ε, δεν θα συμβούλευα πρώτα τους νέους, θα συμβούλευα τους παλιούς. Με ποια έννοια. Ότι οι παλιοί συνθέτες, είτε αυτοί είναι δάσκαλοι, είτε γράφουν απλώς μουσική, είναι συνήθως ηγέτες μικρών ή μεγάλων ομάδων, είτε αυτοί είναι μαθητές, είτε σε μεγαλύτερα επίπεδα φορεί, κλπ. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι, νομίζω, να προσφέρουν ελπίδα. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη κρίση πιστεύω ότι είναι η έλλειψη ελπίδα. Αν δεν έχει ελπίδα για το μέλλον, δεν κάνει τίποτα. Εάν λοιπόν ο παλιό συνθέτης, ο παλιό καλλιτέχνη, ο, ο ήδη φτασμένο, δεν δώσει μια ανάσα, μια ελπίδα στου στους νέου και δεν δημιουργήσει ένα περιβάλλον γόνιμο, οι νέοι δύσκολα θα, θα βγουν α, από εκεί που βρίσκονται, από την από την καταπίεση την καλλιτεχνική, α το πούμε έτσι, από τη φάση. Ε, αλλά οι νέοι πρέπει να έχουν θάρρο. Η, η, πράξη είναι αυτή ο μοναδικό τρόπο για να πάμε μπροστά. Ε, λέω στου μαθητέ μου ότι κανεί δεν έγινε γνωστό, δεν αναδείχθηκε από τι προθέσει του. Οι προθέσει είναι κάτι που είναι κάτι που αφορούν εμά. Οι πράξει είναι αυτέ που έφτιαξαν καταστάσει, δημιούργησαν ρεύματα, δημιούργησαν καινούργια ζωή.